Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, για να κηρύξει κανείς πρέπει να ευρίσκεται σε κατάλληλη ψυχική διάθεση. Προπάντων πρέπει να αισθάνεται την καρδιά του θερμή, φλογυρή, γιατί το κήρυγμα περισσότερο είναι συναίσθημα. Άλλα λόγια είναι στοχασμοί, σκέψεις, φιλολογία. Αλλά το κήρυγμα είναι συναίσθημα. Ο ομιλητής πρέπει να συγκινείται εντόνως και να συγκινεί το ακροατήριο. Αλλόπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και οι ιεροκήρυκες, δεν ευρίσκονται πάντοτε στην κατάλληλη ψυχική διάθεση για να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Εν τούτης, όταν οι ομιλίες είναι προγραμματισμένες, είναι αναγκασμένοι να κηρύττουν. Και ο υποφαινόμενος απόψε αισθάνεται ξηρή την καρδιά του. Σε όλους δεν συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνονται ξηρή την καρδιά τους? Δεν ξέρω αν υπάρχουν πρόσωπα πολύ πνευματικά, φλογιζόμενα και ηλεκτριζόμενα συνεχώς και πλουσίως από τη Θεία Χάρη. Εμείς πάντως κατατάσσουμε τους εαυτούς μας στους πτωχούς χριστιανούς που έχουν ολίγη χάρη και δεν αισθάνονται πάντοτε τη φλόγα μέσα τους να αναρρυπίζεται. Γι' αυτό θα είστε επιικείς ακροατέ απόψε, ή μάλλον πάντοτε πρέπει να είστε επιικείς, να είστε μάλλον ακροατέ και όχι κριτέ, και με την προσευχή σας σεις να καλείτε τη Θεία Χάρη όχι μόνο στις δικές σας καρδιές αλλά και στην καρδιά του ομιλητού, για να θερμαίνεται η καρδιά και να θερμαίνονται και οι καρδιές των ανθρώπων που ακούουν το Λόγο του Θεού. Την προηγουμένη Κυριακή από αυτό το βήμα μίλησε για την πίστη μας ο πνευματικός πατέρας και διδάσκαλός μας και προϊστάμενος της αδελφότητος Σταυρός, ο επίσκοπος Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος, και εξέφρασε την επιθυμία να κάνω μία σειρά από θεολογικά, δογματικά κηρύγματα. Ο πατήρ Αυγουστίνος, φρονεί και ορθός, ότι πολλά ηθικολογικά, πολλά κοινωνιολογικά κηρύγματα έχουν γίνει, είναι δε ανάγκη εξόχως αυτή την εποχή να ακουστούν θεολογικά, δογματικά κηρύγματα, διότι οι αιρέσεις κατέκλυσαν τον κόσμο και οι σκοτεινές δυνάμεις κάνουν ανηλαιή πλήση εγκεφάλου των ανθρώπων για να ατονίσει
μέσα στις καρδιές η πίστη προς την Ορθοδοξία. Το πρώτο πράγμα, αδελφοί μου, είναι η πίστη. Αν ευδεπίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο κανείς να ευαρεστήσει το Θεό. Αλλά στην κατηραμένη εποχή μας, μια εποχή που πυρετωδώς προετοιμάζει το έδαφος για τον Αντίχριστο, η πίστη έχει χαλαρωθεί, έχει ατονίσει στις καρδιές των πολλών. Δεν είναι φλόγα η πίστη στις καρδιές των πολλών. Είναι σπινθήρες χωμένες μέσα στη στάχτη. Έχει ατονίσει η πίστη, πλέον δε συγκεκριμένος, έχει αμβλυνθεί το αισθητήριο της Ορθοδοξίας. Πολλοί άνθρωποι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, περισσότερο στο εξωτερικό, δεν αποδίδουν σπουδαία σημασία στο θέμα της πίστεως, στο ζήτημα των δογμάτων, αλλά τι λέγουν και τι φρονούν. Δεν έχει σημασία φρονούν και λέγουν τι πιστεύει κανείς και πώς το πιστεύει. Δεν έχουν σημασία τα δόγματα. Σημασία έχει να είναι κανείς καλός άνθρωπος, να έχει καλή καρδιά, να κάνει καλοσύνες. Πολλές φορές ακούω με τέτοια λόγια από ορθοδόξους χριστιανούς. Έξω στην Αυστραλία πάρα πολλοί δυστυχώς αδελφοί λέγουν τι πειράζει να ενωθούμε με τους καθολικούς, τι πειράζει να ενωθούμε με τους προτεστάντες, χωρίς εννοείται οι καθολικοί και οι προτεστάντες να μεταβάλουν διδασκαλία. Το ίδιο είναι όλοι, ορθόδοξοι, καθολικοί, προτεστάντες. Όλοι είναι χριστιανοί, αρκεί να έχουμε καλή καρδιά. Ο Θεός δεν θα εξετάσει τις διαφορές της πίστεως. Έτσι λέγουν δυστυχώς πολλοί. Άλλοτε οι αιρέσεις, η εσφαλμένη, η διαστρεβλωμένη πίστης και διδασκαλία, άλλοτε λέγω οι αιρέσεις, τάρασαν τη συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Άκουε ο Ορθόδοξος αίρεσης και συγκλονιζόταν, αποτροπιαζόταν ακούοντας για αιρέσεις. Τώρα ακούει αιρέσεις και δεν του κάνει καμία αίσθηση. Γι' αυτό είναι ανάγκη να κάνουμε μία σειρά θεολογικών δογματικών ομιλιών για να φανεί η τεραστία, η υψίστη σημασία
της ορθής πίστεως, των ορθών δογμάτων, της ορθοδοξίας, και να φανεί επίσης η θρήκη των αιρέσεων. Αδελφοί, εμείς δεν θα κάνουμε στοχασμούς, δεν θα διατυπώσουμε οι δικές μας σκέψεις, θα στηρίξουμε τις ομιλίες μας πάνω στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε και σε εσάς το φρόνημα για την ορθή πίστη και για την αίρεση που είχαν οι Απόστολοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εξέφρασαν με τα αθάνατα συγγραμματά τους μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πρώτο στη σειρά των μαθημάτων θα είναι το μάθημα με θέμα «Χαρακτηρισμοί των αιρέσεων». Πώς η Καινή Διαθήκη χαρακτηρίζει τις αιρέσεις ή πώς επί τη βάση λόγων της Καινής Διαθήκης δίνονται να χαρακτηριστούν και από μας οι αιρέσεις. Δεν θα πρόκειται για φλογερό κήρυγμα, θα πρόκειται για μάθημα. Μάθημα διαφωτιστικό πάνω στα ζητήματα της πίστεως και των αιρέσεων. Και παρακαλώ, αν προσέχετε με αλφα προσοχή τα φλογερά κηρύγματα, τα δογματικά μαθήματα να προσέξετε με διπλασία προσοχή, με πολλαπλασία προσοχή. Λυπείται κανείς ορθόδοξος όταν βλέπει αδελφούς να ευρίσκονται αντιμέτωποι με αιρετικούς και να μην έχουν πρόχειρο ούτε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής για να αντιτάξουν στις φλιαρίες των αιρετικών. Και σε ένα μάθημα που έκανα προηγουμένως, αδελφοί, πάλι ομίλησα επί δογματικού θέματος. Τι είναι οι αιρέσεις? Όλοι γνωρίζουμε τι είναι οι αιρέσεις. Είναι η διαστρέβλωση των αληθιών της πίστεως. Αίρεσεις είναι άλλο να διδάσκουν οι θείες γραφές και αλλιώς να εξηγούν και να διδάσκουν διαστραμμένοι άνθρωποι, διαστραμμένα πνεύματα. Η ορθή διδασκαλία μέσα στην Καινή Διαθήκη χαρακτηρίζεται ως καλή διδασκαλία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον Επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο: «Ταύτα υποτιθέμενος της αδελφής, καλός εσύ διάκονος Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας». Αυτά διδάσκοντας τους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος, καλός υπηρέτης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τρεφόμενος
με τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας. Η ορθή διδασκαλία της Γραφής, του Κυρίου, των Προφητών, των Αποστόλων είναι η καλή διδασκαλία. Άρα η αίρεσις είναι το αντίθετο, η κακή διδασκαλία. Εφόσον η ορθή διδασκαλία είναι η καλή, η αίρεσις είναι η κακή. Και ο πραγματικός χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, πρέπει να αποστρέφεται και να μισεί κάθε κακό και πρώτον την κακή διδασκαλία, από την οποία προέρχονται πολλά κακά. Ο Απόστολος επίσης προς τον επίσκοπον Τιμόθεον γράφοντας, ζητεί εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν. Τι σημαίνει τούτο? Θέλει στη διδασκαλία να υπάρχει αδιαφθορία. Η διδασκαλία να είναι αδιάφθορη, να μην είναι αλλοιωμένη, νοθευμένη, κακοποιημένη, παρεξηγημένη, να είναι παρθένος διδασκαλία, αγνή, καθαρή διδασκαλία. Όπως η ηθική απαιτεί μία κόρη να είναι αδιάφθορη, αγνή, έτσι η δογματική απαιτεί, η διδασκαλία, η δογματική, γενικώς η διδασκαλία να είναι αδιάφθορη, παρθένος διδασκαλία. Αν η ορθή διδασκαλία είναι αδιάφθορη, η αίρεσις είναι η διεφθαρμένη διδασκαλία. Και όπως αποδοκιμάζομαι μια διεφθαρμένη γυναίκα, έτσι πρέπει να αποδοκιμάζομαι μια διεφθαρμένη διδασκαλία. Τι λέγω, αδελφοί μου? Μια διεφθαρμένη γυναίκα θα την συμπαθήσουμε, θα αισθανθούμε έλεος για αυτή, θα αισθανθούμε μόνον μίσος για την αμαρτία, τη διαφθορά της. Αλλά για τη διδασκαλία τη διεφθαρμένη δεν θα αισθανθούμε καμία συμπάθεια, αλλά θα αισθανθούμε βδελιγμία, αηδία και μίσος. Διότι λέγει ο Απόστολος, αποστηγούντες των πονηρών, να μισούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας το κακό. Ο Απόστολος επίσης στις ποιμαντικές του επιστολές πολλές φορές ομιλεί για υγιένουσα διδασκαλία. Θέλει να ευρισκόμεθα στην υγιένουσα διδασκαλία, να υγιένομαι στην πίστη, να τρεφόμεθα με τους λόγους της υγιούς διδασκαλίας. Λοιπόν, αφού η ορθή πίστη είναι υγιένουσα διδασκαλία, η αίρεσις δύναται να χαρακτηριστεί ως νοσηρά διδασκαλία. Διδασκαλία που προέρχεται
από νοσηρούς εγκεφάλους, αρρωστημένα μυαλά, και δύναται να δημιουργεί πάλι νοσηρούς εγκεφάλους, διεφθαρμένα μυαλά, αρρωστημένα μυαλά. Ο Απόστολος λέγει επίσης ότι θέλει λόγον υγιή ακατάγνωστον. Ο υγιής λόγος είναι και ακατάγνωστος. Τι σημαίνει ακατάγνωστος? Ακατηγόρητος. Αν η ορθή διδασκαλία είναι λόγος ακατάγνωστος, ακατηγόρητος, η εσφαλμένη διδασκαλία, η αίρεσης, δύναται να χαρακτηριστεί ως λόγος κατεγνωσμένος, αξιοκατάκριτος λόγος. Ο Απόστολος την ορθή πίστη και ορθή διδασκαλία χαρακτηρίζει κατευσέβιαν διδασκαλία. Ευσεβή δηλαδή διδασκαλία. Αλλά αφού η ορθή διδασκαλία είναι η κατευσέβιαν διδασκαλία, η αίρεσις δύναται να χαρακτηριστεί ως κατασέβιαν διδασκαλία, ασεβής διδασκαλία. Και να ευχαριστούμε το Θεό, διότι είμαστε μεν αμαρτωλοί, αλλά δεν είμαστε ασεβείς αιρετικοί. Έχουμε το μυστήριο της ευσεβίας και ομολογούμεν το μυστήριο της ευσεβίας, και ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Κακή διδασκαλία η αίρεσης, διεφθαρμένη διδασκαλία, νοσηρά διδασκαλία, κατεγνωσμένη, αξιοκατάκριτη διδασκαλία, ασεβής διδασκαλία. Εις άλλους λόγους του, ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει ο ίδιος ευθέως τις αιρέσεις και τις χαρακτηρίζει με πολλούς χαρακτηρισμούς. Ενθυμηθείτε τι είπε ο Απόστολος ομιλώντας προς τους ποιμένας της εκκλησίας της Εφέσου κατά το συνέδριο στη Μίλητο. Αποχαιρετίζοντας τους ποιμένας της εκκλησίας είπε: είδα ότι μετά την αφιξήν μου εισελεύσονται λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμένα του αποσπάν ο πίσω αυτών τους μαθητάς. Ιξέδρο, λέγει ο Απόστολος, θεόπνευστος ίστο, προφητικό χάρισμα είχε και ήξερε τι θα συνέβαινε στο μέλλον. Ιξέδρο ότι μετά τον ειδικό μου ερχομό θα έρθουν άλλοι, εκείνοι λύκοι βαρύς, οι οποίοι δεν θα λυπούνται το ποίμνιο. Ήρθα εγώ, μετά θα έρθουν οι αιρετικοί. Και ανάμεσα από σας τους ιδίους, λέγει, θα παρουσιαστούν άνθρωποι οι οποίοι θα λαλούν
διεστραμμένα πράγματα, διεστραμμένα λόγια. Οι αιρέσεις, αγαπητοί μου, είναι πράγματα διεστραμμένα, είναι διαστροφές, διαστρεβλώσεις της αληθείας. Πόσο ωραίος είναι ο ίσος δρόμος, πόσο άσχημος είναι ο δρόμος ο σκολιός που πάει ζικ-ζακ. Έτσι είναι οι αιρέσεις, όχι ίσοι δρόμοι, δρόμοι σκολιοί, ζικ-ζακ. Οι αιρετικοί εκ πρώτης όψεως παρέχουν την εντύπωση ότι λέγουν σωστά πράγματα. Δεν λέγουν σωστά πράγματα, αλλά λέγουν διεστραμμένα πράγματα. Αναφέρω ολίγα παραδείγματα, αδελφοί μου. Ομιλώντας ο Χριστός προς τους μαθητάς του τις παραμονές του θανάτου του, είπε προς αυτούς: «Ή αγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον ημίν πορεύομαι προς τον πατέρα μου, ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Αν με αγαπούσατε», είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, «θα αισθανόσαστε χαρά που σας είπα ότι πηγαίνω προς τον πατέρα μου, διότι ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερός μου». Σε αυτή τη φράση, «ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερός μου», κολλούν αιρετικοί και λέγουν: «Ο πατέρας, ο Θεός πατέρας, είναι μεγαλύτερος, ο Χριστός είναι μικρότερος, κατώτερος κτίσμα, όχι Θεός αληθινός όπως ο πατέρας». Διαστρέβλωσης του νοήματος της φράσεως του Κυρίου. Γιατί διαστρέβλωσης? Διότι αλλού λέγει η Γραφή ότι ο Υιός είναι ίσος με το Θεό Πατέρα. Ου χαρπαγμόν ηγήσαντο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε. Εν μορφή Θεού υπάρχον ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ου χαρπαγμόν ηγήσαντο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Ο Χριστός ήταν εν μορφή Θεού, κατόπιν έλαβε μορφήν δούλου, μορφήν ανθρώπου. Ή το Θεός, με άλλα λόγια, κατόπιν έγινε δούλος άνθρωπος. Και το ότι ή το ίσως με τον Θεόν δεν το εθεώρησε ευκαιρία για να καθίσει στον ουρανό και να απολαμβάνει τα μεγαλεία της θεότητός του. Αλλά ο Θεός εταπείνωσε τον εαυτόν του, εμείωσε τον εαυτό του, εξουθένωσε τον εαυτόν του, χάριν ημών. Καθαρά και εξάστερα πράγματα. Ο Χριστός είναι Θεός, ίσα Θεό, ισόθεος, ίσως με το Θεό Πατέρα. Αναρρύθμιτες δε φορές μέσα στις γραφές διδάσκεται και κηρύσσεται και διακηρύσετε η θεότης του Χριστού. Εξών ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ο Χριστός από το ένα μέρος κατασάρκα είναι άνθρωπος, προερχόμενος από τους Εβραίους, αλλά από το άλλο μέρος είναι ο Θεός, ο επί πάντων Θεός, ο των όλων Θεός, ο ευλογητός εις τους αιώνας. Κατά τη μαρτυρία του Θωμά, ο Χριστός είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας.
κατά την μαρτυρία του Παύλου, εν αυτό το ταπεινό Ιησού το Ναζαραίο κατοικεί ολόκληρος, ολόκληρος η Θεότης, η Θεία Ουσία σωματικός. Ο Χριστός είναι Θεός ολόκληρος, όπως ο Πατήρ. Κατά τη μαρτυρία του Ιωάννου στην Ιερή Αποκάλυψη, ο Ιησούς είναι το Α και το Ω, ο αιώνιος, ο πρώτος και ο έσχατος, ο αιώνιος, ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο αιώνιος, ο Ιαχβέ, ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος, ο Κύριος Θεός, ο Ιαχβέ Ελοχήμ. Ενώ υπάρχουν αναρρύθμιτες αποδείξεις μέσα στις γραφές για τη θεότητα του Χριστού, κολλάνε οι αιρετικοί πάνω στη φράση «Ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος» και παρερμηνεύοντας, διαστρέφοντας την έννοια του Λόγου του Χριστού, διδάσκουν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, δημιούργημα και ότι δεν υπήρχε πάντοτε. Βλέπουν το ένα χωρίο που λέγει ότι ο Χριστός είναι μικρότερος, δεν βλέπουν το άλλο που λέγει ότι είναι ίσος με το Θεό Πατέρα. Ποια είναι η ορθή έννοια του χωρίου? Ο Πατήρ μου, μίζων μου εστί. Ο Χριστός εδώ ομιλεί ως άνθρωπος. Άλλοτε ομιλεί ως Θεός, άλλοτε ως άνθρωπος. Γιατί είναι και τα δύο. Είναι Θεός που έγινε άνθρωπος και είναι Θεός και άνθρωπος. Όταν ομιλεί ως Θεός λέγει «Με εγώ και ο Πατήρ ένες μεν, εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί, ο Ιωρακός εμέ ώρα και τον Πατέρα και τόσα άλλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, ο όνου είναι ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ». Όταν ομιλεί ως άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στις ταπεινώσεις, τις ταλαιπωρίες, τα βάσανα, τότε λέγει «Αν με αγαπούσατε θα χαιρόσαστε, διότι σας είπα πηγαίνω προς τον Πατέρα. Αφήνω εδώ, βγαίνω εδώ από τα βάσανά μου και πηγαίνω προς τον Πατέρα, ο οποίος είναι μεγαλύτερος, είναι μέσα στα μεγαλεία». Μιλάει ο Χριστός με συναισθηματικό μάλιστα τόνο, ως άνθρωπος, που ως άνθρωπος βρίσκεται μέσα στις ταπεινώσεις, τις ταλαιπωρίες, τα βάσανα, και έπρεπε να χαρούν οι μαθητές, διότι πηγαίνει προς τον Πατέρα που είναι μέσα στα μεγαλεία. Λέγει ο Απόστολος στην προς Κολασαΐς επιστολή ότι ο Χριστός είναι πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Πιάνουν τη λέξη πρωτότοκος, αιρετική όπως εχιλιάστε, και λέγουν ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα, διαστροφή. Αν ο Απόστολος ήθελε να υπεί ότι ο Χριστός είναι το πρώτον κτίσμα, το πρώτον δημιούργημα, θα έλεγε πρωτόκτιστος. Πρωτόκτιστος, ίσον το πρώτο κτίσμα. Δεν λέγει πρωτόκτιστος, λέγει πρωτότοκος. Άλλο κτίζω και άλλο κύκτο γεννώ. Ο Χριστός δεν εκτίστη, δεν εδημιουργήθη, εγεννήθη, προήλθε μέσα από την ουσία του Θεού Πατρός. Ομιλώντας η ενυπόστατο Σοφία ο Χριστός στη βίβλο των παροιμιών στο 8ο κεφάλαιο λέγει «Για το Θεό Πατέρα προπάντων βουνών γεννάμε, προτού δημιουργηθεί ο κόσμος, προτού δημιουργηθεί ο χρόνος, προπάντων των αιώνων, με γεννά ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας από την ουσία Του». Λέγει ο Απόστολος στο 15ο κεφάλαιο
της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ότι ο Υιός κατά την τελευταία ημέρα, κατά το τέλος αυτού του κόσμου, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα και θα υποταγεί. Κουλούν πάλι οι αιρετικοί σε αυτά τα σημεία, ότι ο Υιός θα παραδώσει τη βασιλεία και θα υποταχθεί. Και τι λέγουν? Ότι ο Υιός είναι κατώτερος από το Θεό Πατέρα. Διαστροφή. Δεν βλέπουν άλλα χωρία που λέγουν ότι ο Χριστός θα βασιλεύει εις τους αιώνας και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Βλέπουν το ένα χωρίο που λέγει θα καταθέσει τη βασιλεία. Δεν βλέπουν το άλλο χωρίο που λέγει θα βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Και άλλα χωρία, ιδίως του Δανιήλ, που ομιλούν για την αιώνια βασιλεία του Χριστού. Δεν τα βλέπουν και δεν τα συμβιβάζουν. Παίρνουν ξεκάρφωτο το ένα χωρίο, το διαστρεβλώνουν και λένε ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από το Θεό Πατέρα. Λάθος. Σύμφωνα με ένα χωρίο, στο τέλος θα παραδώσει ο Χριστός τη βασιλεία στο Θεό Πατέρα και θα υποταγεί. Σύμφωνα με το άλλο χωρίο, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Χριστός θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Το ένα χωρίο λέει τέλος στη βασιλεία, το άλλο λέει δεν υπάρχει τέλος. Πώς συμβιβάζονται τα δύο χωρία? Σαν άνθρωπος ο Χριστός παρέλαβε βασιλεία, όπως και προφητικό χάρισμα και αξίωμα και αρχιερατικό, για να εκτελέσει τον προορισμό του, την αποστολή του, σαν Μεσσίας και Μεσσίτης. Η βασιλεία και τα άλλα δύο αξιώματα του Χριστού χρειάζονται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Κατόπιν παραδίδει τη βασιλεία και τα άλλα αξιώματα. Καταθέτει την εντολή που έλαβε σαν άνθρωπος, Μεσσίας και Μεσσίτης. Σαν Θεός όμως εξακολουθεί να βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων και της βασιλείας του δεν υπάρχει τέλος. Αρκούν αυτά τα παραδείγματα, αδελφοί μου, να καταλάβετε πως οι αιρετικοί παίρνουν χωρία ξεκάρφωτα, τα διαστρεβλώνουν και κηρύττουν νοήματα, διδάγματα που δεν ήταν στη διάνοια, στην πρόθεση των θεοπνεύστων συγγραφέων των γραφών. Διεστραμμένα πράγματα οι αιρέσεις. Δε διαστροφή ο Θεός βδελίσεται, μισεί, αποστρέφεται με τα βδελιγμίας. Επανειλημμένος επίσης ο Απόστολος Παύλος τις αιρέσεις χαρακτηρίζει ως μύθους. Ακούσετε ένα χωρίο. Έστε καιρός ότε της γιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά επισορεύσουσι διδασκάλους κατά τας ιδίας επιθυμίας κνηθόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας αποστρέψουσι την ακοήν, επί δε τους μύθους τραπίσονται. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Είναι ψυχολογικότατα λόγια, αδελφοί μου. Προφητεύει ο Απόστολος Παύλος. Τι προφητεύει? Θα έρθει καιρός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Θα αρρωστήσει η ψυχή τους
και δεν θα ευχαριστούνται από την υγιή διδασκαλία, τη σωστή διδασκαλία. Όπως αρρωστάει ένας και δεν του αρέσει το καλό φαγητό, δεν του αρέσει το μέλι, αηδιάζει το μέλι, έτσι θα έρθει καιρός πνευματικής νοσηρότητος που οι άνθρωποι, λέει ο Απόστολος, δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα επισορεύουν διδασκάλους οι οποίοι θα διδάσκουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Θα προσκολώνται σε διδασκάλους και θα συγκεντρώνουν γύρω από τους εαυτούς τους διδασκάλους οι οποίοι θα διδάσκουν όπως θέλουν οι καρδούλες τους. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Θα αποστρέφουν, λέει, την ακοή τους από την αλήθεια. Μου έλεγε προηγουμένως μια κοπέλα εκεί στο άλλο μάθημα που έκανα κάτω στην Γλυφάδα, ότι εκεί στην Αργυρούπολη ένας νέος αιρεσιάρχης διδάσκει διάφορα και μεταξύ άλλων τι διδάσκει. Ότι αυτός και οι οπαδοί του δεν θα πεθάνουν. Λέω, εν πάση για πάνε ενδεχόμενον όμως, λέω να τους πείτε, να προετοιμάζουν τα έξοδα της κηδείας τους, γιατί είναι υπολογίσιμα και αυτά τα έξοδα. Λοιπόν, και πηγαίνουν, λέω, άνθρωποι και τους ακούνε. Πηγαίνουν, λέει. Δεν τους αρέσει η σωστή διδασκαλία και ευχαριστούν να ακούνε βλακίες, ότι δεν θα πεθάνουν, λέει. Εδώ κάθε μέρα, λοιπόν, πεθαίνουν άνθρωποι, κανείς δεν έμεινε αθάνατος, αυτοί λένε δεν θα πεθάνουν. Και ο Ηλίας και ο Ενόχ θα έρθουν και θα πεθάνουν κι αυτοί. Αυτοί λένε δεν θα πεθάνουν. Αποστρέφουν, λέει, την ακοή τους από την υγιή διδασκαλία και επισορεύουν διδασκάλους που τα λένε σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, κνηθόμενοι την ακοή και γαργαλίζονται στα αυτιά τους και ευχαριστιούνται ακούοντας τις διδασκαλίες των αιρετικών διδασκάλων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, ο ψυχικός τους οργανισμός είναι άρρωστος και δεν τους αρέσουν τα καλά φαγητά, λοιπόν, και τους αρέσουν τα άσχημα φαγητά. Τα ζητεί ο οργανισμός τους. Αποστρέφουν την ακοή τους από την αλήθεια και τρέπονται προς τους μύθους, στα παραμύθια των αιρετικών. Άλλοτε ο Απόστολος παραγγέλει τους βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού. Πάλι για μύθους μιλάει. Τις αιρέσεις χαρακτηρίζει ως μύθους. Οι αιρέσεις είναι μύθοι, παραμύθια είναι. Είναι σαν τα παραμύθια των Ιουδαίων μέσα στο Ταλμούδ. Πολλά παραμύθια έχουν γράψει οι Ραβίνοι και περιέχονται μέσα στην παράδοσή τους το Ταλμούδ. Φανταστικά πράγματα. Οι αιρέσεις είναι σαν τα παραμύθια των αρχαίων προγόνων μας. Ξέρετε από όλους τους παραμυθάδες ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι? Οι αρχαίοι προγονείς μας έγραψαν τα ωραιότερα παραμύθια, αλλά παραμύθια. Οι αιρέσεις είναι σαν τα έντεχνα παραμύθια των αρχαίων Ελλήνων. Οι αιρέσεις είναι γραώδεις μύθοι, λέει ο Απόστολος. Τι θα πει γραώδεις μύθοι?
Είναι παραμύθια που αρμόζουν σε γριές, σε γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες ρέπουν προς τα παραμύθια, ιδίως το χειμώνα, στο χωριό, όταν κάθονται κοντά στον τζάκι, στη θερμάστρα και μαζεύονται γύρω τα εγγονάκια, αρέσκονται να λένε ωραία παραμύθια και να μην τελειώνουν. Λοιπόν, τέτοια παραμύθια για γριές είναι οι αιρέσεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όταν λέει παραμύθια, θέλει να πει ότι είναι ψέματα, ψεύτικα πράγματα, ψευδολογίες. Και όταν λέει ότι είναι βέβυλη μύθη, τι εννοεί βέβυλη? Ακάθαρτη εννοεί. Το ψεύδος είναι ακαθαρσία. Μάλιστα, αν το ψεύδος υποστηρίζει και ανήθικες ιδέες και αντιλήψεις, όπως υπεστήριζαν οι Νικολαίτες και υποστηρίζουν και σύγχρονοι Νικολαίτες, το παρουσιάζονται σαν νεοορθόδοξοι θεολόγοι. Νικολαίτες, οι οποίοι διασπείρουν ιδέες ανηθικότητος, και οι άνθρωποι διαφθαρμένοι κνήθονται τις ακοές, γαργαλίζονται στα αυτιά τους και ευχαριστούνται και τους υψώνουν μέχρι τα άστρα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Νοθεύεται πολύ η θεολογία. Νοθεύεται η ορθοδοξία. Και ορισμένοι εν ονόματι της ορθοδοξίας κηρύττουν κακοδοξία και νικολαϊτισμό. Και άλλοι ανόητοι τους χειροκροτούν σαν ανωτέρους ορθοδόξους ανθρώπους. Γραώδης μύθη, ακάθαρτη μύθη. Θυμάμαι ένα νόστιμο επεισόδιο που συνέβη κατά την επίσκεψή μας στη μεγάλη πόλη της Αυστραλίας, στην Αδελαΐδα. Μίλησα εκεί προς τους χριστιανούς εναντίον του παπισμού, εναντίον του οικουμενισμού, εναντίον των αιρέσεων. Ευχαριστήθηκαν όλοι οι ακροατές. Ένας δυσαρεστήθηκε. Δεν ανεχόταν κατά το λόγο του Αποστόλου τη σωστή διδασκαλία. Επιτρέπετε, είπε στο τέλος, να κάνω ερώτημα? Βεβαίως, του λέω. Από το ερώτημα που υπέβαλε κατάλαβα ότι είναι αιρετικός. Λέω, επιτρέπετε να ρωτήσω κι εγώ κάτι? Λέει, τι, είστε ορθόδοξος ή ανήκετε, λέω, σε κανένα άλλο δόγμα? Ανήκω στην Αγία Γραφή, μου έλεγε. Δεν σε ρώτησα, λέω, αν ανήκεις στην Αγία Γραφή. Σε ρώτησα αν ανήκεις στο ορθόδοξο δόγμα ή σε άλλο δόγμα. Σου είπα, ανήκω στην Αγία Γραφή. Άντε, συνεννοήσου. Η Αγία Γραφή, του λέω και εγώ στη συνέχεια, λέγει ότι υπάρχει η ορθή πίστης και υπάρχουν και οι αιρέσεις. Πού ανήκεις, λέω, στην ορθή πίστη ή στις αιρέσεις? Στην Αγία Γραφή ανήκω. Σκάζουν γάιδαρο, αδελφοί μου. Έχω αποκτήσει υπομονή γαϊδάρο. Λοιπόν, θυμώνει ένας χριστιανός και σηκώνεται επάνω, σηκώνει το παπούτσι του επάνω και λέει, δεν μου λες, σου απαντήσω εγώ, του λέει. Το ένα το παπούτσι πάτησε ακαθαρσίες και είπε την άλλη λέξη. Τη λέγω καμπρόν, να μην την πω με τα λόγια που τη λέει ο λαός. Το ένα, λέει, παπούτσι πάτησε πάνω στα σίγμα κάπα, στις ακαθαρσίες. Λέει, το άλλο είναι καθαρό. Είναι το ίδιο το ένα παπούτσι με το άλλο? Λοιπόν, γιατί αυτός έλεγε. Γιατί αυτός έλεγε και ορθόδοξοι
και παπικοί και όλοι οι προτεστάντες το ίδιο είναι. Τι λέτε ρε, το λέγει. Το ένα παπούτσι πάτησε τις ακαθαρσίες. Το άλλο είναι καθαρό. Το ίδιο είναι το ένα παπούτσι με το άλλο. Έγινε θυμηδία μέσα και λοιπά. Λέω, αυτός είπε το καλύτερο. Με γλώσσα ομοί είπε τον καλύτερο λόγο. Να, τέτοιο περίπου λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, οι αιρέσεις είναι βέβυλη μύθη, ακάθαρτα παραμύθια. Μακριά, λέγει, από τους βεβήλους και γραώδεις μύθους. Μακριά, παιδί μου, από τα ακάθαρτα παραμύθια που αρμόζουν σε γριές. Ο Απόστολος επίσης χαρακτηρίζει τις αιρέσεις βεβήλους καινοφωνίας. Ο Τιμόθε την παρακαταθήκην φύλαξον εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως ειν την εσ επαγγελόμενη περί την πίστην ιστόχησαν. Μερικοί, λέγει ο Απόστολος, έχουν την αξίωση ότι κατέχουν ανώτερη γνώση. Καταλαβαίνουν περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι των γραφών. Έχουν υψηλότερη, βαθύτερη, ανώτερη γνώση. Όπως αξίουν ότι έχουν αυτοί οι λεγόμενοι νεοορθόδοξοι. Μάλιστα. Δεν έχουν αληθινή γνώση, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έχουν ψευδόνυμη γνώση. Ψεύτικη γνώση. Μια γνώση η οποία κακώς φέρει το όνομα της γνώσεως. Μέσα σε αυτή τη γνώση είναι αντιθέσεις. Τι θα πει αντιθέσεις? Οι διδασκαλίες των αιρετικών αντιτίθενται και προς τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά και μεταξύ τους. Είναι γνώσεις που κονταροχτυπούνται, αντιφατικές γνώσεις. Άμα διαβάσει κανείς τα βιβλία των αιρετικών, βλέπει ότι αντιφάσκουν οι διδασκαλίες τους. Οι διδασκαλίες τους, λέγει ο Απόστολος, είναι βέβυλη καινοφωνίε. Τι θα πει καινοφωνίε? Καινές φωνές, κούφια λόγια, ανούσια ψεύτικα λόγια. Ματαιολογία, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος. Μερικοί εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, εις ψευδολογίαν. Ακάθαρτα ψεύτικα λόγια είναι οι αιρέσεις. Οι αιρέσεις, αδελφοί μου, είναι σαν τη γάγγρενα. Είναι πνευματική γάγγρενα. Λέγει για αιρετικούς ο Απόστολος: ο λόγος αυτών ως γάγγρενα νομήν έξι. Ο λόγος των αιρετικών, λέει, θα διανεμηθεί, θα εξαπλωθεί σαν την γάγγρενα. Είναι φοβερή ασθένεια η γάγγρενα. Σαπίζουν μέλη του σώματος που προσβάλλονται από τη γάγγρενα. Είδα κάποτε ένα κληρικό μάρτυρα, κομμένα και τα δυο του πόδια. Γιατί, πάτερ μου, το λέω? Έπαθαν γάγγρενα τα πόδια και τα έκοψαν οι γιατροί για να μην προσβληθεί και χαθεί ολόκληρο το σώμα. Αδελφοί μου, και οι αιρέσεις γάγγρενα είναι. Και όποιος έχει τις αιρέσεις έχει πνευματική γάγγρενα.
και οδηγείται προς το θάνατο. Οι αιρέσεις είναι βλασφημίες, βλασφημίες, μάλιστα βλασφημίες. Σε ποιο λόγο στηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός? Πάλι σε λόγο του Αποστόλου Παύλου, του πιο μεγάλου Αποστόλου. «Έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν, ειν την εσ αποσάμενη περί την πίστην εναβάγησαν, ονεστήν ημένεως και φιλητός, ους παρέδοκα το σατανά, ή να παιδευθώσει μη βλασφημήν». Φοβερός αυτός ο λόγος του Αποστόλου. Πρέπει κανείς να έχει πίστη και αγαθή συνείδηση. Μερικοί, λέγει ο Απόστολος, απόθυσαν, καταπίεσαν, έσπρωξαν, απέβαλαν την αγαθή συνείδηση, έγιναν ασυνείδητοι. Και από τη στιγμή που απέβαλαν την αγαθή συνείδηση, απέβαλαν και τη σωστή πίστη και εναβάγησαν περί την πίστη. Έγιναν ναυάγια πίστεως. Ακούτε τι λέει? Ναυάγια. Μεταξύ αυτών που εναβάγησαν στην πίστη γιατί απέβαλαν την αγαθή συνείδηση είναι και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος. Δύο ονόματα αναφέρει ο Απόστολος. Ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος. Εναβάγησαν στην πίστη, έγιναν αιρετικοί και τους παρέδωκα, λέγει ο Απόστολος, το σατανά. Πολύ φοβερός λόγος. Τους παρέδωκα στο σατανά να παιδευτούν, να βασανιστούν, για να μάθουν να μην βλασφημούν, να μην λένε αιρετικά λόγια, διότι τα αιρετικά λόγια είναι βλάσφημα λόγια. Άλλοτε ο Απόστολος παρέδωκε στο σατανά έναν που εξετράπει δεινός ως προς την ηθική. Έπεσε στο αμάρτημα της αιμομιξίας. Αμάρτησε με τη μητριά του. Έφρυξε ο Απόστολος όταν έμαθε το αμάρτημα και παρέδωσε τον αιμομίκτη στο σατανά. Τον αφόρησε, τον απέκοψε από την εκκλησία και από τη χάρη και τον παρέλαβε ο σατανάς. Θεμονίστηκε και υφίστατο την τυραννία του σατανά για να παιδεύεται η σάρκα και να σωθεί το πνεύμα την ημέρα του Κυρίου. Πάλι από φιλανθρωπία. Να βασανίζεται το σώμα από το σατανά για να μετανοήσει ο άνθρωπος και να σωθεί το αθάνατο πνεύμα του την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως εκείνη την περίπτωση του αιμομίκτου, ο Απόστολος παρέδωκε στο σατανά, παρέδωκε τον ανήθικο, έτσι σε άλλη περίπτωση παρέδωκε τους δύο αιρετικούς στο σατανά, τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο, και τους παρέλαβε ο σατανάς και τους βασάνιζε. Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις βασανισμού, τρομερού βασανισμού ανθρώπων από το σατανά. Να χτυπάει ο σατανάς αοράτος τον άνθρωπο, να γεμίζει πληγές, να στενάζει, να φωνάζει σαν βαρύς τραυματίας. Τους παρέδωκα για να παιδευτούν, να βασανιστούν, να μετανοήσουν. Πάλι από φιλανθρωπία. Να μάθουν να μην βλασφημούν. Τα αιρετικά λόγια είναι βλασφημίες. Είναι ασέβειες προς το Θεό, αδελφοί μου.
Ξέρετε τι θα πει αίρεσης. Ο αιρετικός θέτει τον εαυτόν του υπεράνω πάντων. Τι είπε ο Χριστός? Στέλνω στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα να την οδηγεί την Εκκλησία στην αλήθεια. Τι είπε ο Παύλος? Η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Άτομα μπορούν να πλανηθούν, αλλά η Εκκλησία σαν σύνολο δεν πλανάται. Το Πνεύμα του Άγιον την οδηγεί στην αλήθεια. Έχει πάντοτε την αληθινή διδασκαλία η Εκκλησία. Ο αιρετικός τι λέει? Δεν τα λέει καλά η Εκκλησία. Δεν συμφωνώ με τα δόγματα της Εκκλησίας. Εγώ τα λέω καλά. Εγώ ερμηνεύω τα δογματικά χωρία της Γραφής ορθά και κηρύσω αυτά τα δόγματα. Ο αιρετικός γίνεται ανώτερος από τους Αγίους της Πίστεως και τους Θαυματουργούς. Ένας Άγιος Νικόλαος, ένας Άγιος Σπυρίδων, ας είναι μεγάλη θαυματουργία, ένας Άγιος Νεκτάριος, είναι μηδέν για έναν αιρετικό. Πω πω πω, τι καταφρόνηση τρέφουν οι αιρετικοί προς τους Αγίους. Ανυπόφοροι είναι, εξοργιστικοί είναι. Οι χειρότεροι άνθρωποι είναι οι αιρετικοί. Θέτε τον εαυτόν του επάνω από όλους τους Αγίους, επάνω από τις Άγιες τοπικές συνόδους, επάνω από τις Άγιες οικουμενικές συνόδους, επάνω από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ακούτε? Πάνω από όλη την Εκκλησία. Και ποιος είπε ότι η Εκκλησία είναι αλάθητος στη διδασκαλία? Ο ίδιος ο Θεός το είπε. Και αφού δεν αναγνωρίζει ο αιρετικός το αλάθητο της Εκκλησίας, θέτε τον εαυτόν του και επάνω από το Θεό. Υπερήφανος είναι ο αιρετικός. Σαν το σατανά είναι ο αιρετικός. Βλασφημία η αίρεσης, ασέβεια ενώπιον του Θεού, διότι ο αιρετικός θέτει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία και πάνω από τον Δομήτωρα της Εκκλησίας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ο αιρετικός βλασφημεί, ασεβεί απέναντι στο Θεό και κατά μία άλλη έννοια. Πώς? Λέει, δεν συμφωνώ εγώ με αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Μα αυτό το λέει ο Θεός. Δεν συμφωνώ εγώ. Δεν του αρέσει και λέει, δεν το λέει εδώ σωστά η Γραφή. Συνεπώς, παρουσιάζει το Θεό ως ψεύτη. Όταν λέει, δεν είναι σωστό αυτό που λέει εδώ η Γραφή, ίσον ο Θεός δια της Γραφής, κάνει το Θεό ψεύτη, όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης. Το να κάνεις δε το Θεό ψεύτη είναι η ψίστη, αφθάδια και ανέδεια. Εωσφορισμός είναι πάλι. Γιατί ο Εωσφόρος παρουσίασε το Θεό ως ψεύτη. Είδατε τι είπε στους πρωτοπλάστους? Τι είναι αυτά που σας είπε ο Θεός, να μην φάτε από όλα τα δέντρα? Έτσι είπε αρχικός ο δράστης. Ενώ δεν είχε πει τέτοιο πράγμα ο Θεός, να μην φάνε από όλα τα δέντρα, από ένα μόνον είπε να μην φάνε. Ο Απόστολος χαρακτηρίζει τις αιρέσεις πως, άλλος φοβερός αυτός λόγος, ως διδασκαλίες δαιμονίων. Το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την έσαμπο της πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, εν υποκρίση ψευδολόγων και καυτηριασμένων την ιδίαν συνείδηση. Το πνεύμα το Άγιο ρητός λέγει, προλέγει
ότι κατά τους εσχάτους καιρούς θα εμφανιστούν οι άνθρωποι, θα προσέχουν πνεύματα πλάνα ή πνεύματα πλάνης, απατεώνες θα προσέχουν, διδασκαλίες δαιμονίων θα προσέχουν, θα τους αρέσουν οι διδασκαλίες των δαιμονίων, άνθρωποι και καυτηριασμένοι τη συνείδηση, με νεκρωμένη και ανέστητη τη συνείδηση, υποκριτές, ψευδολόγοι. Όταν βλέπουμε ένα αιρετικό, λέμε απλώς είναι ένας πεπλανημένος άνθρωπος πολλές φορές. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πεπλανημένο άνθρωπο. Και εγώ μπορώ να πλανηθώ και εσύ μπορείς να πλανηθείς, αλλά δεν έχουμε βγει έξω από το έδαφος της Εκκλησίας και από την περιοχή της Χάριτος. Όποιος δημιουργεί αίρεση και όποιος φεύγει από την αλήθεια και πηγαίνει στην αίρεση, βγαίνει από το έδαφος της Εκκλησίας, βγαίνει από το έδαφος της Χάριτος και δεν είναι απλώς πεπλανημένος, είναι ενεργούμενο του σατανά. Οι αιρέσεις, λέγει, είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Τα δαιμόνια εμπνέουν τους αιρετικούς και λέγουν αιρετικά πράγματα. Αδελφοί μου, έχω παρατηρήσει και εσείς πολλοί ίσως έχετε παρατηρήσει ότι οι αιρετικοί, μάλιστα αυτοί που έχουν μπει καλά μέσα στην αίρεση, είναι χρόνια αιρετικοί, και ακόμη περισσότερο αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις βλασφημότερες αιρέσεις, όπως είναι η αίρεση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά ή χιλιαστών, δεν είναι στο πρόσωπό τους και κατά τις συζητήσεις τους νορμάλ άνθρωποι. Έχουν ένα τεταραγμένο ύφος, έχουν μια αγριάδα στο πρόσωπο, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Δεν μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους όπως συνομιλείς με κάθε άλλον άνθρωπο, έστω αντιφρονούντα. Έχεις την εντύπωση ότι κάτι έχει σκαρτάρει μέσα στο μυαλό τους και δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί τους. Αυτά που λέγω δεν είναι υπερβολικά, αδελφοί μου, είναι γεγονότα. Εγώ δε που έχω κάνει αναρρύθμιτες συζητήσεις με αιρετικούς, έχω διαπιστώσει και εμφανέστατα δαιμονικά σημεία στο πρόσωπό τους και στα λόγια τους. Είναι δαιμονισμένοι άνθρωποι, ενεργούμενα του σατανά, αξιολύπητοι. Αν είναι 10 άνθρωποι, οι 9 ορθόδοξοι και ο ένας αιρετικός, μπορεί ένας πεπειραμένος άνθρωπος, ενώ βλέπει για πρώτη φορά και τους 10, να διακρίνει τον αιρετικό και να πει: από όλους σας αυτός είναι ο αιρετικός, και να μην πέσει έξω. Τέλος, άλλος φοβερός χαρακτηρισμός τον δίνει ο άλλος κορυφαίος Απόστολος, ο Πέτρος. Γράφει ο Πέτρος: «Εγένεντο εν το λαό ψευδοπροφήτε, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας».
και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτής ταχυνήν απώλεια. Μέσα σε αυτό το λόγο του κορυφαίου Πέτρου, οι αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως αιρέσεις απώλειας. Τι σημαίνει απώλεια? Καταστροφή σημαίνει απώλεια. Κόλαση σημαίνει απώλεια. Αιώνιος βασανισμός σημαίνει απώλεια. Οι αιρέσεις είναι αιρέσεις απώλειας, διότι οδηγούν στην απώλεια, στην καταστροφή, στην κόλαση, στον αιώνιο βασανισμό. Δεν είναι οι αιρέσεις ασήμαντα πράγματα, αμεληταία πράγματα, όπως νομίζουν πολλοί που λένε ό,τι θέλει να πιστεύει ο καθένας δεν πειράζει, αρκεί να έχει καλή καρδιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή αν δημιουργείς αίρεση, ή αν φεύγεις από την αλήθεια και πηγαίνεις στην αίρεση, επάγεις ταχυνήν απώλειαν. Φέρνεις επάνω σου την καταστροφή, φέρνεις την κόλαση. Αυτά λέγει ο Πέτρος. Δεν ήταν φανατικός ο Πέτρος. Δεν ήταν υπερβολικός ο Πέτρος. Ήταν θεόπνευστος, αδελφοί μου. Το αυστηρό πνεύμα του Πέτρου, το αυστηρό πνεύμα του Παύλου, το αυστηρό πνεύμα όλων των Αποστόλων ως προς τις αιρέσεις, δεν το βρίσκεις στους σημερινούς οικουμενιστάς, μερικούς επισκόπους που είναι οικουμενιστέ, μερικούς ιερείς και πολλούς λαϊκούς. Αυτοί λένε δεν πειράζει τούτο, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Πειράζουν, αδελφοί μου. Οι αιρέσεις είναι από τον μεγάλο πειρασμό και πειραστή, τον διάβολο, και τις εμπνέει ο διάβολος να διαλύσει την πίστη, να νοθεύσει, να καταστρέψει την πίστη, και καταστρέφοντας την πίστη να καταστρέψει τους ανθρώπους, να τους καταβυθίσει στα βάραθρα της απολίας, μέσα στον αιώνιο βασανισμό. Εμείς, αδελφοί μου, να έχουμε το φρόνημα των πατέρων της Εκκλησίας, των Αποστόλων, των Προφητών, να έχουμε νεύρο πίστεως, όχι να είμαστε απονευρωμένοι, χαλαροί, άτονοι, ανέστητοι απέναντι ζητημάτων της πίστεως, αλλά νευρώδεις, ζηλωτέ, όχι φανατικοί, αλλά ζηλωτέ, όπως ήταν οι Άγιοι και οι πρόμαχοι της πίστεως, και να φυλασσόμεθα από τις αιρέσεις οι οποίες καταβιβάζουν τον άνθρωπο στα πέταυρα του Άδου, και να κρατάμε σφιχτά την πολύτιμη παρακαταθήκη η οποία ανεβάζει τον άνθρωπο μέχρι τα άστρα του ουρανού και του χαρίζει την ασάλευτη βασιλεία. Αμήν.